Να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Βασίλη Ρόζη από την Ομοσπονδία. Γεια σας κύριε Ρόζη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Ζερακέλη, από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Λοιπόν, βοηθήστε με να δούμε το τι έχει γίνει κύριε Ρόζη, τι έχετε διαβάσει εσείς ή μάλλον το ότι δεν βρήκατε στην τροπολογία αυτό το οποίο περιμένατε να δείτε. Φυσικά και δεν το βρήκαμε. Διότι ενώ περιμέναμε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, υπάρχουν δύο αποφάσεις του ΣΤΕ που μας έχουν δικαιώσει, και περιμέναμε ανάλογη αντιμετώπιση. Άντε αυτού, είδαμε να έρχεται μια τροπολογία, ναι, η οποία να μας δίνει τα παρανόμως παρακρατηθές κρατήσεις σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι τον Μάιο του 2016, που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ναι. Άρα αφήνει κενό μέχρι και σήμερα. Αφήνει κενό το 2016 με το 2018, κύριε Ρόζη. Μέχρι το 2018, την ημέρα της ψήφισης. Ναι, ναι. Ένα είναι αυτό. Όμως το σοβαρότερο κατά την άποψή μας είναι, και είναι κοροϊδία και εμπεριχμόρες πάντα κατά την άποψή μας, διότι σαλαμοποιεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μας δίνει μια εφάπαξη καταβολή για το αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα, χωρίς να κάνει πανυπολογισμό της συντάξεως. Μάλιστα. Άρα μας λέει ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου σταματάει όποια διεκδίκησή σας, πάρτε την να πάρετε μια εφάπαξη καταβολή και δεν σας κάνω πανυπολογισμό της σύνταξης όπως έγινε για το 50% που μας είχε κοπεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και μας επέστρεψε. Ναι. Και τα δώρα είναι. Τα δώρα και τα επιδόματα. Τα δώρα είναι ένα άλλο θέμα. Τα οποία ακόμη δεν έχει βγει απόφαση ανωτά του δικαστηρίου, όπως ξέρετε. Είναι πρωτοδικία κτλ. Είναι πρωτοδικία τα δώρα ακόμα. Εμείς, σαν Ένωση, έχουμε συστήσει τα μέλη μας να κάνουν μια αίτηση στο νομικό συμβούλιο του κράτους να μην χάσουν το δικαίωμα να μην παραγραφεί τα δύο έτη. Να εξασφαλίσουν 6 μήνες παράταση με την αίτηση αυτή από το νομικό συμβούλιο. Ναι, ναι. Μέχρι τότε ελπίζουμε να βγει η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από το έκτο τμήμα που έχει πάει να δούμε αν είναι συνταγματική ή αντιταγματική η καταβολή των δώρων. Και αν μας πούν ότι κακώς κοπήκαν τα δώρα, τότε θα κάνουμε. Θα προσφύγετε και γι' αυτό. Θα προσφύγετε και γι' αυτό, κύριε Ρόζη. Μα εδώ λένε ότι. Τι θα κάνετε τώρα με την τροπολογία, τι θα κάνετε, θα μιλήσετε με κάποιον, θα κάνετε. Τι θα κάνετε. Εμείς από τις 1 του μήνα, ναι, ναι, 1 Νοεμβρίου, που είχε κυκλοφορήσει ένα προσχέδιο στα μέσα, στα ηλεκτρονικά τύπο κτλ., είχαμε εκφράσει το αντίρρηση μας γιατί δεν μας είχε καθόλου μέσα στους αποστράτες. Σταμάταγε στο άρθρο 5. Σοβαρά. Τώρα προσθέθηκε το άρθρο 6, που μας, ναι, μεν μας περιλαμβάνει, αλλά τμηματικά, αποσπασματικά και με πλήρη απαξίωση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων και είναι πολιτική απόφαση. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Ακούγεται από τα. Όχι, όχι, συγγνώμη. Αλήθεια είναι αυτή η τοποθέτηση. Ακούγεται από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό λέει δεν είναι η εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ. Είναι δική μας απόφαση. Είναι πολιτική η βούληση. Τότε ήμασταν για αποκατάσταση όταν κάποιον του δίνει αυτά που παρανόμως οι αναγωνίσεις έχουν παρακρατηθεί και αυτομάτως κάθε μήνα από εδώ και πέρα μπαίνει αυτό το ποσό στη σύνταξή του. Άρα επανυπολογισμό σύνταξης. Που αυτό δεν γίνεται. Μάλιστα. Αλλά όταν εφαρμόζουμε ή δεν εφαρμόζουμε τις αποφάσεις, δεν είναι μόνο του ΣΤΕ. Υπάρχει το μεγαλύτερο θέμα που έπρεπε από τον Φεβρουάριο του 2017 να σταματήσει η παρακράτηση της φοράς αλληλεγγύης ταξιούχων. Κύριε Ρόζη, επειδή είναι πολλά τα θέματα και δεν έχω πολύ χρόνο πλέον λόγω του μαγαζίνου, θα τα ξαναπούμε και για αυτό το θέμα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για τη συζήτηση.